Οικονομικά έχουμε πάρει πολύ μεγάλη κατάσταση. Αποφύγαμε καταστάσεις που άλλοι δίνουν δεν στα παιδιά. Αποφύγαμε πολλά προβλήματα και πλέον ελπίζουμε να έχουμε και πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην αγορά. Σημαίνει ότι οποιοδήποτε ενέργεια σε κάποιο τύπο πετυχαίνει και καλύτερη δουλειά. Το 2010 είχαμε δεσμευτεί και για την κλήρωση των δημοτικών δανών. Θυμάστε, πιστεύω ότι πολλοί είπαν ότι αυτή η απόφαση και η κλήρωση είναι παράνομη. Δεν μπορεί να γίνει. Το ρεόκαστρο τώρα και ο Σαρακάκος λένε ψέματα. Δεν μπορούν να μειώσουν τα δημοτικά δανεία. Εμείς όμως, αποδεδειγμένα και το έχετε δει τουλάχιστον σε δύο δημοτικές ενότητες, μειώσαμε κατά 45% τα δημοτικά τέλη στη δημοτική ενότητα ρεόκαστρο και κατά 27% τα δημοτικά τέλη στη δημοτική ενότητα Μυγδονίας. Αδικημένη όμως είναι η δημοτική ενότητα Καρυζαίας, η οποία πλέον και με τη νέα δέσμευσή μας για 20% μείωση σε βάθος πενταετίας των δημοτικών τελών θα είναι και στην Ελλάδα μια Καρυζαία. Δηλαδή κάθε χρόνο και για 5 έτη θα έχουν αρχίσει γεννωμένους από τον κόσμο που μας έρχεται 4% μείωση των δημοτικών τελών. Όποιος το αμφισβητεί, ας γυρίσει το 2011 και το 2010 για να καταλάβουμε ότι εμείς αυτό που λέμε το διευθύνουμε. Όταν τουλάχιστον αυτό είναι εφικτό και όταν τουλάχιστον αυτό είναι στις δυνατότητες όλων σας. Είχαμε δεσμευτεί για τη στήριξη των ανέργων. Στα 3 χρόνια που πέρασαν, παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν και στα οικονομικά και στα οργανωτικά, καταφέραμε να δημιουργήσουμε 100 θέσεις αγωνίσεων στο Δήμο μέσα από τα προγράμματα που είναι τα αναλαμβανόμενα συμβάσει, αλλά και άλλες 500 θέσεις ορισμένων δρόμων, τα λεγόμενα πεντάμινα, οκτάμινα και μάλιστα τα περισσότερα από αυτά υποδομούμενα χωρίς να επιβαρυνθεί ο Δήμος σε χρήματα. Στόχος μας να δημιουργούμε κάθε χρόνο πάνω από 500 θέσεις εργασίας για κατήρηση των ανέργων. Όμως, αυτό που κάνουμε έρχεται καθυστερημένα και αυτό δεν οφείλεται σε εμάς. Ήταν η ίδρυση του Γραφείου Διασύνδεσης Ανέργων και Επιχειρηματιών. Ένα γραφείο το οποίο μακάρι να είχαμε ιδρύσει από την πρώτη μέρα, που είχαμε λειτουργήσει από την πρώτη μέρα, όμως κάποιοι επειδή γνωρίζαν την αξία αυτού του έργου, αυτού του γραφείου, τη λειτουργία και το πόσο θα σταθεί πραγματικότητα στους ανέργους για να τους βοηθήσει, το πολέμησε με πολύ μεγάλο στέλος. Το γραφείο είναι γεγονός, λειτουργεί. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα δώσουμε μεγάλη βοήθεια και ανάσα σε όλους τους ανέργους του Δήμου, όχι μόνο μέσω των θέσεων εργασίας που θέλουμε να λειτουργήσουμε στο Δήμο, αλλά και μέσα από την επαφή και την συνεργασία με τις επιχειρηματίες του Δήμου, που είναι πάρα πολύ, και να τους διοικητεύσουμε στην εσωτερική αγορά, στην εκλογική αγορά εργασίας του Δήμου. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα στηρίξουμε τις ευπαθείς ομάδες. Ιδρύσαμε την Κοινωνική Τράπεζα. Ξεκίνησε η λειτουργία της και με διανομή τροφίμων, αλλά και ελευθερισμό, ελευθερισμό και επιχειριών για τα παιδιά. Εσαρρύνταμε όλες τις δράσεις που στόχο είχαν υποδείξει από την ευπαθών ομάδων. Μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δώσαμε βοήθεια σε πρόθυμα και σε 210 οικογένειες ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πρόσφατα. Είχαμε δεσμευτεί και για την κατάκτηση τέλους εισόδου στους ενόψεις λόγους των πάρκων που έπρεπε 100 ευρώ. Το κάναμε. Αυτό ήταν απαράδεκτο να συμβαίνει. Μάλιστα θέλουμε όσο δυνατόν περισσότερο να φύγουν τα αυτοκίνητα από τους δρόμους, μιας και δεν υπάρχει ούτε άνετος. Ούτε άνετος δρόμος στην πολιτική από τα ροκά στο τουλάχιστον. Πάρκι να δώσουν την κυκλοφορία. Είχαμε δεσμευτεί και για την ποιότητα και την επάρκεια αγορά στην Μυκδονία. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το νερό του Δήμου
είχε μητρικά. Είμαστε αυτοί που νομίσαμε και είπαμε την αλήθεια στις κατοίκες του κοινού. Τους είπαμε τι πραγματικά συμβαίνει, τους είπαμε ότι δεν πρέπει να έχουμε τον νερό. Σήμερα αυτό που μπορούμε να τους πούμε, μετά από 16-17 μήνες περίπου, ότι μπορούν να πείτε ότι θα χρησιμοποιούν τον νερό του κοινού, μια και τα μητρικά πλέον είναι κάτω από το νερό. Κατηγορηθήκαμε αλήθεια γιατί. Γιατί είπαμε την αλήθεια στον κόσμο. Αυτοί που μας κατηγορούν, γιατί εμείς έκαναμε και κρύβα την αλήθεια από τους πολίτες του Δημού και δεν τους λέγανε για την κατάσταση του Δημού. Εμείς μολύσαμε το θέμα των ειδικών του Δημού, όπως και έχουμε προχωρούμε χωρικά, να κάνουμε την αντικατάσταση του Δημού μια άλλη. Σε όλη την κοινωνία που δεν έχει γίνει και πρέπει να έχει γίνει από το 2000. Η κατασκευή δεξαμενών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την επάρκεια του νερού. Είχαμε δεσμευτεί και για να συμφώνουμε από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μιλάμε προγράμματα όπως το ΕΣΠΑ, το ΕΙΤΑΡΙ, το ΠΕΡΑ, πράσινο ταμείο, εξοικονομώ, ψηφιακή σύγκριση, ΛΥΤΕΡ, Ευρώπη για τους πολίτες, διαδίδουμε μάθηση, ανάπτυξη ανθρώπων δυναμικού. Μας κατηγορήσαν ότι δεν απορροφήσαμε ούτε ένα ευρώ. Όλα αυτά τα πράγματα, οι τύποι προγραμμάτων που ανέφερε, είναι τα προγράμματα που έχουν χρηματοδοτήσει έργα δράσης στο Δήμο μας, αυτή την τριετία, και τα προγράμματα τα οποία περιπτώσουμε να κάνουμε αυτά που δεν μπορούμε να κάνουμε από εμείς μόνοι. Θα μου επιτρέψουν να σας διαβάσω μια σειρά έργα από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως παλεύαμε. Με πρώτο είναι καλύτερο να ανάπτυξε στον πάτο και τον αθλητικό ορθόδοξο χώρο που είναι ο ορεοκάθρος, ο γνωστός ορθόδοξος ορεοκάθρος, που την βλέπετε να συντελείται αυτή την εποχή. Ένα έργο που είναι το υπολογιστικό του 2.600.000 ευρώ, μετά την προτασία του Συμβασιλή Σύμβαση, που είναι 1.300.000 ευρώ της έκθεσης. Όμως ένα έργο που είναι σε ένα έργο που το χρειαζόταν ο ορεοκάθρος, ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Ξεκινήσαμε το 2011 και το υλοποιούμε μέσα στο 2013. Και εμείς, όσο και να πιστεύουμε ότι είμαστε γρήγοροι, σε αυτό το έργο πραγματικά υπήρχε ταχύτητα. Σήμερα από την Ανατολική Αθηνό, η Ιδρυμία Καρυθέα, πρόγραμμα Λίτρα. Το έργο αυτό δεν μου κρατήθηκε από τις ίδιες μέρες, αλλά ήρθε να υλοποιείται. Έργα επικέντρωση συνδυσμών που θα δώσουν ο Κολούντας. ΕΠΕΡΑ, πρόγραμμα που υπάρχει για την πρόσφατη ανάπτυξη. Ένα έργο για την πρόσφατη ανάπτυξη με 1.000 ευρώ, το οποίο έχει ενταχθεί και αναμένουν την άδεια του κράτους μέσα στην περιβαλλοντική άδεια που έπρεπε να πάνε η άδεια και είχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Το πολύ άδεια να πάμε για την άδεια του κράτους που παίρνουν. Με δύο διαπάτησε αυτό το χώρο των σπουδαλών. Ένα πρόγραμμα που λέγεται Διασυνδυαστική Συνεργασία Ελλάδα-Βουλγαρία. Ένα έργο ύψους 900.000 ευρώ. Η μελέτη αυτή θα έρθει να δέχεται το 2008. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να έρθει το κόμμα για να δούμε τα έργα από τα συγκεκριμένα έργα. Δυστυχώς, θα πω σε πολλούς ότι η οριμότητα μελετών ήταν ανύπαρκτη στις δύο δημιουργικές ενότητες του Λεωγκάζου και μικρονίες. Σύμπλου κόντρας, πάρα πολλά φαίνεται, για 300.000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα που είναι στην υποπράτηση, θα γίνουν δύο φιλοδοχοί έλεγχοι δεξαμενών γεωτρήσεων σε μικρονία καρυφιά, ηλεκτρονικά και θα είναι σύγχρονος τρόπος παρακολούθησης του νερού, ποιότητα, ποσότητα, το οποίο θα είναι ο προάγγελος οργάνωσης όπως καθώς και το τρίτο έργο που μπορούσε να προλάβει άρνηση του πάρκου Καρεσκάκη στο Παλαιόκαστρο, στο Ποδό Καρεσκάκη και άλλο καλά, το οποίο
διαχειριστεί σε πολλά τα κόμματα, η φλέγη του θα γίνει η ενεργειακή του αναβάθμιση και έτσι θα προσθέσουμε πέρα και στο εξωτερικό και την μείωση του κόστου της λειτουργίας κατά 25%. Διαχείριση εξοπλισμού του απολύτου. Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα. Άρα από την πέρα καταθέσει όλα τα σχετικά του ΕΠΕΠΕ επιτέλειωσή του 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το οποίο θα κάνουμε, θα μειώσουμε τα σπίτια μα. Τι θα κάνουμε, θα περισυνέξουμε όλα τα οργανικά, τα αποφάνια μα. Μαζί με διάφορα τα ελληνικά. Μάλιστα, αυτό.